Με τηλεφωνικές συνομιλίες που σοκάρουν συνεχίστηκε ενώπιον του Παρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας η δίκη για την ανίποτη τραγωδία στο Μαρί. Αυτόπτης μάρτυρας, ο Ελλαδίτης εθελοντής πενταετούς υποχρέωσης Δημήτρης Δούλας, που βρισκόταν τη στιγμή της πρώτης έκρηξης στο πλοίο Κερίνια, το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της βάσης. Στη θέα της πυρκαγιάς βγήκε από το σκάφος και κατευθύνθηκε με αυτοκίνητο στο σημείο, ανεβαίνοντας στη σκοπιά 3 της βάσης, που ήταν ακριβώς πάνω από τα κοντέινερ. Αμέσως άρπαξε το κινητό του τηλέφωνο και ξεκίνησε να βιντεογραφεί την πυρκαγιά, ενώ δίπλα του βρέθηκε ο αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, που μία ώρα αργότερα θα άφηνε την τελευταία του πνοή στη διαλυμένη από το οστικό κύμα βάση. Στο ντοκουμέντο που προβλήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, ο Κλεάνθους ακούγεται καθαρά να συνομιλεί στο τηλέφωνο με 3 διαφορετικά πρόσωπα, ενημερώνοντάς τους για την εκρηκτική κατάσταση. Πού είναι να πάει σε δουλειά, τελεί. Πού να κοντέψει. Έλα, παίρνουν φωτιά τα εμπορευματοκιβώτια, το διωγγωμένο. Έλα, την άρεσε, τι είναι έτοιμος. Κύριε διοικητά, παίρνουν φωτιά οι κάσες μέσα. Και ξανά από την αρχή. Το επικίνδυνο είναι να μην πάρουν και τα άλλα κοντέινερ. Οι τελευταίες απέλπιδες προσπάθειές τους, μια ώρα πριν τη φωνική για εκείνους και άλλους 10 έκρηξη. Αμήλικτα ερωτήματα προκύπτουν από το γεγονός ότι η φωτιά, σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, ξεκίνησε από το διωγγωμένο εμπορευματοκιβώτιο, που ήταν και σημείο αναφοράς στην τελευταία σύσκεψη πριν την τραγωδία. Από θαύμα γλίτωσε και ο Ελλαδίτης Έπι, που έφυγε από το σημείο λίγα λεπτά πριν την έκρηξη. Το οστικό κύμα τον έφτασε τη στιγμή που έμπαινε στο σκάφος του, εξφεδονίζοντάς τον στο εσωτερικό και τραυματιζοντάς τον ελαφρά. Κατάμεστη από μαυροφορεμένους συγγενείς για άλλη μια φορά η αίθουσα, ενώ η διαδικασία άρχισε με την ανάγνωση από πλευράς της κατηγορούσας αρχής 12-σέλιδης έκθεσης παραδεκτών γεγονότων. Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε και τις καταθέσεις των τέως υπέξ Μάρκου Κυπριανού, υπαρχηγού της Εθνικής Φρουράς Σαβαργυρού, διοικητή της ΕΜΑΚ Ανδρέα Λοϊζίδη και του τέως υποδιευθυντή της πυροσβεστικής Πάμπου Χαραλάμπους.